Ελευθερία Ελευθερίου, το κορίτσι του Σάκη. Δεν είναι λίγο να σε διαλέγει ο Σάκης να συνεργαστείς μαζί του? Και με τέτοιο ποδαρικό, πώς να μην νιώθει ότι είναι το κέντρο του κόσμου? Χορεύουνε στον τοίχο οι σκιές. Που λέει πως δεν ξέρεις να αγαπάς και πως δεν είσαι κέντρο του κόσμου. Κι αν διάλεξες να φύγεις, προχωράει η ζωή και εσύ. Αμέσως μετά το talent show βρήκες δουλειά και δήλωσες και συμμετοχή για την Eurovision. Κατευθείαν στα βαθιά. Ναι, ήταν πολύ καλή ευκαιρία για μένα για ένα ξεκίνημα. Λες πως θέλεις, θέλεις να γυρίσεις μια βραδιά, πόσο σου λείπει. Το τραγούδι «Το κέντρο του κόσμου» είναι η ελληνική version του «Tables are turning», του αποκλεισμένου τραγουδιού της Eurovision. Ναι, αυτό είναι το τραγούδι. Το κυκλοφορούσαμε και αυτό και το αγγλικό το version. Όμως, όπως έτσι ήρθαν τα πράγματα, τελικά κάνουμε προμόσιο το «Κέντρο του κόσμου», το ελληνικό. Να δηλώνω συμμετοχή για την Eurovision. Θα δοκιμάσω ξανά, ναι. Γιατί όχι. Σ' άρεσε το κλιπ? Πάρα πολύ και ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Είναι pin-up styling. Είναι, θυμίζει κάτι από δεκαετία του 50 στην Αμερική. Και είναι καταπληκτική ιδέα. Δηλαδή βγήκε πάρα πολύ ωραία. Δεν το φανταζόμουν έτσι. Πόσα κορίτσια θα θέλανε να είναι το κορίτσι του Σάκη? Το φαντάζομαι αυτό. Όλες οι ρουβίτσες με προσεγγίζουν και μου μιλάνε για το Σάκη. Βλέπω πόσα κορίτσια θα ήθελα να είναι δίπλα του. Είναι πολύ ωραίο να δουλεύεις δίπλα από το Σάκη, γιατί αυτός ο καταπληκτικός καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος με μεγαλείο ψυχής. Με τις σπουδές σου τι γίνεται, Ελευθερία? Είναι ένα κεφάλαιο που δεν το έχω κλείσει και το έχω αφήσει στην άκρη. Τι είναι τα επόμενα σχέδιά σου? Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη με το Σάκη. Εκεί, με το Σάκη εσύ. Ανεβαίνουμε από 7 Μαΐου και ανυπομονώ.